50 άτομα έδωσε το παρόν στις εορταστικές εκδηλώσεις που έγιναν στην Πάτρα με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρονών ζωής του Λυκείου Ελληνίδων στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα και το Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης μαζί με τα Λύκεια από όλη τη χώρα. Συμμετείχαν εκτός από το Λύκειό μας άλλα περίπου 9 Λύκεια. Ήταν η Καβάλα, το Λύκειο της Καβάλας, της Δράμας, των Σερών, μια αντιπροσωπεία από τη Θεσσαλονίκη, τα Γενιτσά, το Αργοστόλι, η Καλαμάτα, το Κιάτο και φυσικά το τοπικό λύκειο που είχε την ευθύνη της διοργάνωσης. Νομίζω ότι πήγαμε με την πιο πολυπληθή ομάδα, με γύρω στους 40 χορευτές και η παρουσία μας χαρακτηρίστηκε ως εξαιρετική. Ξεκίνησε με έναν λογίδιο μικρό για τη Θράκη και τους Θρακιώτες και συνεχίσαμε με παραδοσιακούς χορούς Θράκες, με ποικιλίες φορεσιών, με χρώματα. Τα παιδιά ήταν ιδιαίτερα εκπαιδευμένα, κάνανε πάρα πολλές πρόβες και έτσι το αποτέλεσμα ήταν πολύ θετικό. Ο χώρος βοηθούσε στο να αναπτυχθούν και να μπορέσουν πάνω στη σκηνή να αποδώσουν αυτό που ήθελαν. Αφήσαμε πολύ καλές εντυπώσεις. Αναδείξαμε και προβάλαμε την θρακιώτικη παράδοση και βεβαίως τους προσκαλέσαμε όλους να συμμετέχουν στο συνέδριο που θα γίνει το 2017 μεταξύ 21 και 24 Σεπτεμβρίου εδώ στην Ξάνθη. Γενικότερα αυτές οι συναντήσεις είναι πάρα πολύ καλές, διότι γίνεται μια σύσφιξη μέσα στην οικογένεια των λυκείων από τα λύκεια, αλλά και από τους χορευτές μας και παρουσιάστηκαν όλη η Ελλάδα επάνω σε μια σκηνή, γιατί βέβαια το κάθε λύκειο χόρεψε και κάτι διαφορετικό. Η φιλοξενία ήταν άψογη. Οφείλουμε να συγχαρούμε το Λύκειο Ελληνίδων της Πάτρας για την οργάνωση, για την φιλοξενία, με πολύ καλούς μουσικούς, με μια ομιλία από τον κύριο Λιάμπα, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου, σχετικά με την παράδοση. Ήταν ένα τριήμερο ιδιαίτερα επικοδομητικό για όλους μας. Ένα πραγματικό αντάμωμα πολιτισμού με την θρακιώτικη γκάιντα να δίνει το δικό της μοναδικό στίγμα.